Σοκάρουν τα στοιχεία έρευνας για τη συμπεριφορά των ανεμβολίαστων στην καθημερινότητά τους, με τους περισσότερους να μένουν στην άποψη ότι πρόκειται για μία απλή γρίπη. Διαβασμένο σημαίνει από το Google και εντάξει, η ουσία είναι ότι εγώ πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν. Μπουνιά! 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 Αποκλείεται να το πω! Πες το, μπουνιά! Όχι, δεν το λέω! Μπουνιά! Η πρώτη τι ήτανε, παιδιά? Ήταν αυτό που κατάλαβα. Μπουνιά, μπουνιά! Δεν πάνε να είναι ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, δεν πάνε να είναι... Μιας και το λέτε, βλέπετε με αυτά τέλεια. Που λέτε τι γίνεται. Τα βλέπετε. Μόνο το Πασόκ επιβίωσε. Για να δείτε τι... Οι αστυνομικοί σταματάνε το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο για να ελέγξουν κατά πόσο οι οδηγοί κινούνται νόμιμα στο δακτήλιο. Βλόξε. Σας ζώο, μπήκαμε αφηρημένος τόσο καιρό κάνουμε έτσι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Αφαγώθηκε η γυναίκα να την πάρω μαζί. Με το αυτοκίνητο. Άρα η γυναίκα αυτή, για όλα. Υπάρχει ένα πρόστιμο 100 ευρώ, ναι, θα το πληρώσει από αυτά που πληρώνει κάθε μέρα. Παιδιά, είναι η τοπική μπύρα, θα πάθω πλάκα και λέγεται τσιμπούκου. Είναι το καλωσόρισμα γιατί το σερβίρουν και στα σπίτια τους, έτσι. Δηλαδή, όταν πας σπίτια τους, σου λένε θέλεις μια τσιμπούκου. Ξινή. Τσιμπούκου, θα μου πεις. Το μυαλό σας πάει όλο. Στα πονηρά και στα άσχημα. Άντε, μπράβο. Η λέξη σου είναι το σχοινί. Στο κρεβάτι σε δένει με αυτά. Αλυσίδες, χειροπέδες. Κάτι πιο light. Με ξυλοροθήκη. Όχι, μπουλάκι μου. Σκηνή. Ναι, μπράβο, αυτό. Τόσο σε δένει, γίνεται. Καταρχήν, εγώ με τη μαξιλεροθήκη δεν το ξέρω καν. Θα πάρεις το ταχύνι τώρα και όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα ανέκδοτο που λέει. Ο ζαχαροπλάστης, τι κάνει τα τσουρέκια, τα πλάθη. Πολύ, έτσι, πολύ πονηρό, πες το. Πονηρό, όταν τελειώνει ο άντρας, τι κάνει. Το, τα. Εντάξει, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πάθαμε, σε συγχαίρω για το προσπάθησες πάρα πολύ. Το προγούλι. Ο κόκορας τι έχει? Πληρή. Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το. Όχι, όχι. Το. Σαν του κόκορα του κρέμεται το λυρί που είπες. Το μόσι. Το, όχι, κάνει. Ένα απλό προγούλι είχαμε βάλει εμείς, Δέμη μου. Έβαλες το ένα. Πες το. Πες το! Αχλάδι, τι είναι. Μακρύ! Πράσινο, μακρύ! Αγγούρι. Ναι. Τι έβαλα στο Να χωριάτικη, ας πούμε, μπα. Πολύ ξεπερασμένη χωριάτικη για το αγγούρι. Δεν το έχω κάνει, να ξέρεις. Αλίμονο. Δεν το φαντάστηκα. Όχι, δεν φαντάστηκα κάτι τέτοιο για σένα. Όταν είναι κατεβασμένο το παντελόνι, σου λες ότι φαίνεται... Όταν φαίνεται η τέτοια σου. Χαράδρα. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βρήκαμε τη χαράδρα, δεν πειράζει. Και νομίζω ότι φάγαμε αρκετό χρόνο στο να πηδιόμαστε. Να πηδιόμαστε. Να πηδάμε. Όλα λάθος. Στο 71 είμαι καλέ. 71. Αμέ. 71 όμως και πολύ καλά σε βλέπω. Δόξα την Παναγία. Όταν δεν είμαι στα κέφια μου πάω στην παλιά μου γειτονιά και βλέπω παλιές μου συμμαθήτριες. Σοβαρά. Ναι, ναι. Και συνέρχομαι, λέω μια χαρά είμαι. Κουκλίτσα. Συγγνώμη κορίτσι, αλλά θα το πω. Τι μπήκε. Τι είναι αυτό. Είναι τεράστιο. Ναι, πού είναι. Πάνω, έρχεται σε σένα. Πες μου τι να κάνω. Πες μου τι να κάνω. Έφυγε! Θα συνδεθούμε και με το νοσοκομείο και τη Μάνια Λιβιζάτου, αλλά και με τον Δημήτρη Καραστεφανή. Καλημέρα και την αίθουσα σύνταξης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έκλεισε η γραμμή. Έκλεισε η γραμμή. Αυτά. Έχει κλείσει η γραμμή. Ωραία. Κόβουμε εδώ το μανιτάρι μας, θα το βάλω εδώ στην ακρή. Οχ. Τώρα. Παιδιά, θα το κάνω. 1, 2, 3. Μπράβο.
Μπράβο, Φέι! Μπράβο! Φέι, μη στεναχωριέσαι, ήταν τέλειο, Φέι. Μα ούτε εγώ δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Το άλμα στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτά την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ξεχωριστή η δήλωσή του μετά την εξαιρετική του επίδοση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κοπέλα μου, η οποία μου σπάει τα νεύρα και με κάνει να έρχομαι στους αγώνες τσιτωμένος και να ξεσπάω. Καλώς ήρθατε. Εγώ μιλάω στον πληθυντικό από το σεβασμό και από τη μεγάλη εκτίμηση. Να σου μιλάω στον Νίκο Άντζελα. Πώς προτιμάς? Ξεκινάμε Παρασκευή. Να σου μιλάω στον Νίκο Άντζελα. Ξεκινάμε Παρασκευή. Μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Πώς σε λένε? Παναγιώτη, πώς θα περνάς? Εντάξει, καλά, είναι λίγο αεράκι, αλλά εντάξει. Εντάξει, πήγαμε σε μερικά παρτάκια, έχουμε έρθει έτσι οι διακοπούλες. Τι κάνουν? Τι πάθαν οι άλλοι που πήγαν στα παρτάκια? Οι άλλοι είναι τέτοιοι, εμείς έχουμε αντισώματα. Γιατί έχεις περάσει κορονοϊό? Όχι, αλλά είμαστε σκληροί από μόνοι μας. Η μάσκα την πήρε ο αέρας. Πώς θα περνάς, εσύ πτηρείς τα μέτρα? Ορίστε. Πτηρείς τα μέτρα, εσύ? Εννοείται πως τηρώ τα μέτρα όλα. Έχουμε έρθει εδώ σημείο, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι, βέβαια είναι κλειστά τα κλαμπ. Με αποστάσεις πάντα, μαζευόμαστε οπουδήποτε μπορούμε και κάνουμε... Προσέχετε, δεν πάτε εκεί που είναι όλος ο κόσμος. Σίγουρα, όχι βέβαια, εμείς είπαμε... Έχετε εμβολιαστεί? Όχι. Θα εμβολιαστείς μόλις γυρίσεις? Θα το σκεφτώ, άμα σε περίπτωση που απαγορεύσουν την είσοδο στα γήπεδα θα εμβολιαστώ. Έχουν κάνει. Θα εμβολιαστώ. Αυτά τα πολύ όμορφα σαλιγκάρια λοιπόν που βλέπετε μπροστά σας είναι διαφορετικού μεγέθους από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα, mm-hmm. γιατί είναι από την Αφρική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην κοσμητολογία τα τελευταία χρόνια η βλένη του σαλιγκαριού χρησιμοποιείται σε κρέμες. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Εμείς έχουμε mm-hmm. ζωντανά τα σαλιγκαράκια μας. Σε κρέμες για ανάπλαση, για επούλωση. Η βλένη του σαλιγκαριού είναι θαυματουργή. Βλένη, λέμε τα σάλια. Το σάλιο που αφήνει καθώς περπατάει. Και στο δόξα πατρίθα. Ας να βρω ένα πιο μεγάλο. Περίμενε. Πού να το βάλεις? Θα βρω ένα πιο μεγάλο. Λοιπόν, περίμενε. Η αίσθηση που είναι σαλιγκάρι πάνω μου. Γεια! Α, εσένα θα πάρω, έλα. Ναι. Πιστεύω να είναι πονηρούλικα. Είναι λίγο πονηρούλικα και είναι λίγο τεράστια. Γιατί είναι τόσο μεγάλα? Από πού είναι αυτά και είναι τόσο μεγάλα? Είναι αφρικάνικα γιγάντια. Α, τα αφρικάνικα είναι τα μεγαλύτερα. Ναι. Ωραία. Είπα φέτος θα τα κάνω όλα και θα τα κάνω όλα. Βοηθάνε πάρα πολύ στην επούλωση ρητίδων. Βέβαια. Κάνουν τη δουλειά τους και μετά πάνε σπίτι τους. Εμείς τώρα γιατί πήραμε τον Σπύρο Μπιμπίλα από την εκπομπή του? Είχε ακουστεί έντονα ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας θα συμμετέχει στο Crown. Και το επιβεβαίωσε χθες λοιπόν, ακριβώς, στο The Crown. Ωραία. Θα κάνει τον Γιάννη Λάτσι. Έχει... Ποιον θα κάνει? Τον Γιάννη Λάτσι. Παιδιά, με προσοχή τα ονόματα, γιατί οι Σαρδάμ συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση συνέχεια. Εγώ με πρώτη εμένα, δεν είναι θέμα. Εγώ είμαι 41 και δεν είμαι σε αυτήν την ηλικία, είμαι στην πολύ δύσκολη ηλικία. Πρέπει να μου έχουν πει πράγματα. Έχει και χρόνο. Και έχω και συγκεκριμένες εξετάσεις που πρέπει να κάνω, μην υψέλθω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα με πεθάνετε εσείς. Γιατί έχω τον συνάδελφο εδώ που μου το λέει τόση ώρα. Μου πρόσχε μην πει. Αυτό είπε κι εσύ. Αχ, εμείς οι δύο έχουμε πολλά θέματα. Μία για το κραγιόν που τη το είπε πιο πριν. Μία για αυτό δηλαδή, χωρίς να μιλάμε εμείς οι δύο. Είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες που έχεις κάτι καφέ στο πρόσωπό σου από εδώ μέχρι εδώ? Μου λέει τι εννοείς. Άμα θα δεις, εντάξει, οκ. Πω, τα πολλά χρόνια δίπλα-δίπλα είναι ένα θέμα. Εγώ να τρίχια σαν. Λοιπόν, για ξαναπάμε. Του είπα λοιπόν να μην πάει δοκάρι και μέσα, αλλά δοκάρι και έξω. Λοιπόν, Γιάννης Λάτσης, ναι. Θα με πεθάνεις εσύ. Τέλος πάντων. Έξι πράγματα που δεν ξέρατε. Τα μαλλιά σηκώνουν βάρος 3 κιλών. Το κανονικό πέος είναι 3 φορές ο αντίχειρας. Ο μυριαίος είναι σκληρός σαν τσιμέντο. Η καρδιά της γυναίκας χτυπάει γρηγορότερα από του άνδρα. Χρησιμοποιούμε 300 μύες για να ισορροπήσουμε το σώμα μας. Η γυναίκα έχει διαβάσει όλο το κείμενο. Ο άνδρας ακόμα μετράει τον αντίχειρά του. Σταματήστε να μετράτε αντίχειρες. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τρεις φορές είπα. Λοιπόν, είναι κάπου στην Κοζάνη, αλλά ήταν... Τρεις, ρε, ναι, για βάλε. Κάνε δουλειά σου εσύ. Βάλε. Άσε, θα γυρίσω, να μετρήσω. Εγώ πολύ συχνά στο καμαρίνι καίω φασκόμηλο. Το φασκόμηλο έχει μια μυρωδιά η οποία θυμίζει πάρα πολύ τη μυρωδιά της μαριχουάνας, να το πούμε έτσι. Έκαιγα εγώ λοιπόν το φασκόμηλο. Έρχεται ο συμπαθέστατος security. Γεια σας. Λέω γεια σας. Μου λέει όλα καλά. Λέω όλα καλά.
Όχι, μου λέει γιατί κάτι. Του λέω είναι φασκόμηλο! Ναι, περίμενα να με βρει, του λέω τι έγινε, μπρο. Έλεγε πτηνά. Τι πεταλούδε πετάνε, πτηνά θεωρούνται. Όχι, αγάπη μου, μην το ξαναπεί αυτό. Το οπτικό δεν είναι. Το πτηνό είναι κατηγορία. Όχι, αυτό. Πτηνά είναι αυτό που πετάνε, όχι μόνο το πουλιά. Τα μπράτσα σου που έχει, τόσο μεγάλο. Τα μπράτσα μου μεγαλώνουν κάθε φορά. Τι ωραία μπούτια είναι αυτό. Τι μπούτια είναι αυτό. Ωραία είναι. Τι μπούτια είναι αυτό, μου αρέσει. Τουκ, τουκ, τουκ. Ξέρεις, εγώ συνηθίζω τις πίτες να τις τρώω με τα χέρια. Ξέρεις τι, μπορώ να τρώω με το χέρι μου, αλλά εδώ έχω κλάσει. Όσο ωραία και αν είναι η θέα πίσω σου, τα μάτια σου κρύβουν την πιο ωραία θέα. Ακούστε τι όμορφο Αλέξης που λέει! Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά φαίνεται ωραία! Unpistευτο! Αλέξη μου, θέλω να ξέρεις κάποια πράγματα για μένα. Γενικότερα είμαι πολύ ευαίσθητη σε θέματα με το περιβάλλον. Οι πάγοι λιώνουν, έχει ανοίξει και η τρύπα του όζοντος και όλα αυτά με ενοχλούν. Με ενδιαφέρει πολύ και η διεθνής επικαιρότητα. Ας πούμε, άκουσες, χώρισε η Kim Kardashian με τον άντρα της. Πολύ ενδιαφέρον. Και μου αρέσει τα αρχαία αργάλματα, τα μουσεία. Η Ακρόπολη τι χρώμα είναι, πορτοκαλί. Ποια μουσεία σου αρέσουν? Τα μουσεία εδώ στην Ελλάδα, τα αρχαία ρήπια. Μ' αρέσει και ο τρόπος σκέψης σου. Γιατί κανένας άλλος άντρας δεν σκέφτηκε ποτέ να με φέρει σε ένα τόσο όμορφο μέρος. Καλημέρα, Κάπτεν. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όμως που έχουν ξεκινήσει από τις 6, Γιώργο. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αλλά και η διέλευση των οχημάτων στην οδό Αρχιμίδου. Λάζω, πιπέρι. Βάλτε εδώ πιπέρι πρωί-πρωί. Θεία ελαφλής Γιώργος Χουρδής. Δώστε μου εικόνα, κάνουμε μια μικρή υπέρβαση τώρα, λέει. Ω, Γιώργο! Η θάλασσα βγαίνει και 20 και 30 μέτρα έξω. Τα κύματα φτάνουν και 3 και 4 μέτρα, μιλάμε για 9. Και κατά διαστήματα οι ρηπές μπορούν να φτάνουν και 10 μποφόρ. Είναι απαγορευτικό. Είδαμε τα κύματα να φτάνουν εδώ στο κυματοθράφστη με τον Γιάννη, να φτάνουν και 15 και 20 μέτρα ψηλά. Βλέπετε το κυματισμό, δεν μπορείς να πλησιάσεις. Βλέπετε τη θάλασσα τώρα, πόσο έξω αυτό είναι το ξεκίνημα να πούμε. Τώρα ξεκινάει η κακομεκαιρία, Γιώργο. Ακριβώς, ακριβώς τώρα μας καλύπτει, μας κάλυψε. Και βράχηκε και βραχυκύκλωσε, στεγνώστε, βγαίνουμε μετά το διάλειμμα. Πολύ, πολύ μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που συναντηθήκαμε με τον Θόδωρα. Συναντιόμαστε, είμαστε φίλοι, τα λέμε, αλλά σε αντίπολους πάγκους. Ο Θόδωρας είναι από τα παιδιά τα οποία με βοήθησαν όταν ήρθα στην Παναχαϊκή με τη φιλοξενία του. Τον αγαπώ πολύ. Πάρα πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Είσαι στο πλάνο μου. Κάνει βόλτα τώρα. Είναι στο πλάνο. Έχει ζαλιστεί από την Ιταλία. Είμαι λοιπόν στο πλάνο του. Τώρα εδώ είμαι καλά. Είσαι καλά. Ευχαριστώ. Το πει στο πίτικο. Το πει στο πίτικο. Πρέπει να μάθουμε πολεμικές τέχνες. Αυτοάμυνα. Εσύ ξέρεις. Κάτι λίγα, μη φανταστείς. Δεν πιστεύω βγάλτε να αυτό, κάνω καμία εφαρμογή. Βγάλτε αυτό, βγάλτε αυτό, βγάλτε το ζαμπίδι. Έχουμε μείνει στο Λάζο. Κάνε μας μία κίνηση από πολεμική τέχνη. Καλά. Μία επιθετή, αμυντική. Μία αμυντική, μία αμυντική. Το γεράκι, το γεράκι. Για κάνε. Να κάνε ένα γενικό, κάνε ένα γενικό. Κάνε ένα γενικό, ναι, κάνε ένα γενικό. Τι του κάνω, τελευταία στιγμή του το κάνω. Λέγε, έλα. Ορίστε μας, το γεράκι. Τι είναι αυτό, βρε Λάζο. Θα δεις ένα κλέφτη. Και συνέχεια, προσέξτε τι μας λέει. Για σένα, χρυσαφόσκολου, για σένα. Θα δεις ένα κλέφτη. Και την ώρα που ο κλέφτης είναι έτοιμος να σε επιτεθεί, εσύ θα του κάνεις. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, παιδιά, τι είναι αυτό. Το παγώνι θα κάνει. Όχι, δεν είναι αυτή η κίνηση. Αυτό είναι το γεράκι από το καράτε, η ταινία Καράτε Κιντ. Είναι το γεράκι. Κάνε το παγώνι καλύτερα, κάνε το παγώνι γενικώς. Βαγγέλη, καλώς ήρθατε στο The Chase από Λάρνακα. Μάλιστα, και με τι ασχολείστε? Την περίοδο. Ναι. Είμαι ταχυδακτυλουργός. Τι μπορείτε να μας κάνετε στα γρήγορα? Να μου δώσετε μια πετσέτα και να σας κάνω ένα μαγικό. Πού να βρούμε την πετσέτα τώρα? Μπορώ να το κάνω και με αυτό που έχω τώρα. Άντε, κάντε μας να δούμε. Πείτε μου γρήγορα ένα αριθμό από το 1 ως το 5. 3. Are you watching closely? Yes, I do. Τώρα αυτό ήταν μαγικό. Ναι. Θέλω λίγο πράκτη, σας. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις η εικόνα που βλέπουμε, το είδαμε και στα διεθνή μέσα στα ρεπορτάζ τους, αυτό το ατύχημα στη συνέντευξη τύπου, Μίνα.
Ναι, όπου έχουν βάλει τους δύο πίνακες στο χώρο που δίνουν τις συνεντεύξεις, ναι. Με τέτοιο τρόπο που ο Πικάσο, ο οποίος γλίτωσε από τα χέρια του κλέφτη, παραλίγο, ναι. Το πιάνει ο άνθρωπος που βλέπουμε ακριβώς, με ναι. τα χέρια του. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, ο πίνακας δεν έπαθε κάτι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όντως αυτή ήταν μια εικόνα που έκανε το γύρο της Ευρώπης. Ναι. Είδαμε, νομίζω, και στο βίντεο τις αντιδράσεις των ξένων μέσων. Πείτε μας κάτι, πώς ασχολείσαι μαζί του, μεγαλώνει. Πέος. Ωραία απάντηση. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πείτε μας κάτι που όσο ασχολείσαι μαζί του μεγαλώνει. Είπες. Πέος. Τι έδειξε η έρευνα. 20. Νατάσα, μετάνιωσες για αυτό το βαθμό. Μπα. Όχι. Είναι δυνατόν να μετάνιωσε. Και θα πάρει και τα 2,5. Δεν ξέρω αν θα πάρω τα 2,5. Τα θα σου δυνάγω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάς έτσι. Εγώ δεν σε προσβάλλα ποτέ. Πρέπει να ντρέπεσαι. Τώρα περνάμε τέλεια. Να σου πω. Έλα. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Περίμενε λίγο να πάω να φωνάξω τη Σύση. Χριστάκο μου, θα μου φέρεις τον καφέ μου. Πρέπει να το κάνουμε κάτι τώρα. Πρέπει να το ποτίσουμε. Άντε, παιδιά. Εδώ πεινάω. Πρέπει να το φτιάξουμε. Πάντα. όχι, αγάπη μου, δεν μπορώ πριν Πέμπτη. Είσαι καλά. Δεν μπορώ καμία. Εδώ δεν έχω δει την Ελένια. Κραουνάκι Δημήτρη, να πάμε. Τι θα φάμε. Μπουγάτσα έχει σήμερα, παιδιά, αλλά μάλλον αντί για γλυκό θα βγει αλμυρί. Κάτσε και να γελάσουμε. Γιατί? Πρέπει να μπέρδεψα τη ζάχαρη με το αλάτι. Αλήθεια. Καλά πήγε γι' αυτό. Μπουγάτσα με τι, με τυρί. Α, όχι με. Με κρέμα, υποτίθεται γλυκιά, αλλά θα πρωτοτυπήσουμε. Κώστα! Εντάξει. Μου έχει στείλει η μαμά μου μήνυμα ότι είμαστε. Κώστα. Τι κάνετε, είστε καλά. Ρίξτε το. Φέρε μου ένα μικρόφωνο. Ποιο θε. Τρέχει με. Τα γυρνιά. Με ποιου θα πάμε, με του πίσω ή του μπρο. Μπι. Πάμε. Το έχετε πάμε, από πίσω τότε. Πάμε. Τα γύρια. Τα γύρια! Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γύρια στο Μαδρί. Ρομπολάτα, ρομπολάτα, τα γύρια και τα πρόβατα. Φέρτα από εδώ, φέρτα από εκεί, πάρτα τα μέσα στο Μαδρί.